σας. Ελάτε να σας ξεναγήσουμε. Μία έκπληξη περίμενε τον Ηρακλή και τη σύζυγό του λίγες μέρες μετά τις εφιαλτικές εικόνες με τη Θεομηνία στα μάλια, καθώς στο σπίτι τους καταστράφηκε ολοσκερός και βυθίστηκε κάτω από τόνους λάσπης, όπως ανέδειξε σε ρεπορτάζ η Έλλη Κοκάλη. Προλάβαμε να βγούμε, σε 10 λεπτά είναι ό,τι έγινε, βάλαμε τη σωλήνα αυτή και μας βγάλανε οι πυρασβεστικοί που άκουε τις φωνές. Άκουε τις φωνές. Ο πόνος τους μετατράπηκε σε χαρά και ανακούφιση, καθώς εισέρχονται στη νέα του στέγη για αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης και για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί. Και όλα αυτά μετά τη συγκινητική κίνηση αγάπης από κάτοικο του χωριού, η οποία διέθεσε το σπίτι της για τη στέγαση της οικογένειας και αφού προηγήθηκε μεγάλη κινητοποίηση από τον Σύλλογο Γυναικών Μαλλίων και από κατοίκους της περιοχής, όπως ανέδειξε η εκπομπή «Καλό μεσημέρι». Επικοινώνησε μαζί μας μία γυναίκα του χωριού, η οποία είχε το σπίτι, δεν ήξερε γιατί το θέλαμε, ζητήσαμε να το ενοικιάσουμε και όπως καταλαβαίνετε η ανθρωπιά που σας λέω, σε καμία κατάσταση δεν ήθελε η γυναίκα να πάρει χρήματα. Το δωρίζει στον Ηρακλή όσους μήνες χρειαστεί. Γείτονες υποδέχτηκαν με αγάπη και κεράσματα την οικογένεια, με την πρόεδρο του Συλλόγου Γυναικών Μαλλίων να περιγράφει τη μεγάλη αγκαλιά του κόσμου προς τους πληγέντες, αλλά και το συγκινητικό κύμα αλληλεγγύης με τη συγκέντρωση τροφίμων, ειδών πρώτης ανάγκης και όχι μόνο. Η γειτονιά υποδέχτηκε την οικογένεια του Ηρακλή με πολύ αγάπη. Είχαν ετοιμάσει τυροπιτάκια, ρακές, φέρανε λουλούδια. Το ίδιο θέλουμε να κάνουμε και σε άλλες οικογένειες τώρα, στην ίδια περιοχή. Μόλις καθαριστούν τα σπίτια τους, έχουμε ήδη μιλήσει με την κοινοφελή επιχείρηση για κρεβατοκάμερες και ό,τι άλλα έπιπλα χρειάζονται. Εξίσου συγκινητική είναι και η χρηματική προσφορά Βρετανών πολιτών, όπως περιγράφει μόνιμη κάτοικος Μαλλίων με καταγωγή από την Αγγλία, η οποία κινητοποίησε με τη σειρά της τον κόσμο για τη στήριξη των πληγέντων. Εγώ δεν θέλω το ευχαριστώ. Θέλω να δώσω όλοι τις τουρίστες ένα μεγάλο ευχαριστώ που έχει δώσει σε εμάς μέχρι τώρα 7,5 χιλάρικα στις λίρες. Στη συλλογή τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης για τους πληγέντες προχωρά το κοινωνικό εργαστήρι της θάλασσας αλληλεγγύης στο Ηράκλειο. Θα συλλέξουμε κάποια είδη πρώτης ανάγκης και τρόφιμα και κάποια είδη ματισμού, τα οποία θα δοθούν και στις οικογένειες που έρχονται και παρακολουθούν τα μαθήματά μας, αλλά ένα μέρος από αυτά θα δοθεί και με βάση τις ανάγκες που παρατηρήσαμε ότι δημιουργηθήκανε στους γειτονικούς μας δήμους όπως το Δήμο Χερσονήσου και στις περιοχές των Γουβών Μαλλίων. Εν τω μεταξύ, ανοίγουν αύριο τα καταστήματα λιανικού εμπορίου στο Δήμο Χερσονήσου, τα οποία θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι και την Τετάρτη, 18 του μηνός, όπως αναφέρεται στην κοινή υπουργική απόφαση, η οποία ισχύει και για τον Δήμο Μηνώα Πεδιάδας.